Στην τελευταία του κατοικία στην Αγία Παρασκευή Αμαρίου Ρεθύμνου οδηγήθηκε ο πραξικοπηματίας Θηλιανός Πατακός, ισορρός του οποίου έφτασε το πρωί με το πλοίο της γραμμής στη Σούδα. Αφάλωτε, μπάρμα, στρατηγέ, στέλνω, πατακέ. Ο δρόμος από τα το Ηράκλειο, σε 1,5 χρόνο τέλειωσε η χάρη στον Πατακό. Πένθυμα χτυπούσαν οι καμπάνες, ενώ συνεχώς κατέφτανε κόσμος από διάφορες περιοχές της Κρήτης και της Ελλάδας. Πρέπει, Δάφνη μου, Στεφάνη. Ο εθνικός ύμνος και εμβατήρια χειροκροτήματα ακούστηκαν εντός και εκτός της εκκλησίας. Ας είναι αιωνία η μνήμη αυτού. Με ευχές και σεβασμό στη θλίψη σας, ο Μητροπολίτης Ολάμπης Ιβρίτου και Σφακίων Κυριναίων. Την εμφάνισή τους έκαναν και βουλευτές της Χρυσής Αυγής αλλά και στρατιωτικοί της περίοδου της δικτατορίας. Στις 12 είχε προγραμματιστεί διαδικασία ταφής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πραξικοπηματίας είχε εκφράσει την επιθυμία στο στενό οικογενειακό του περιβάλλον και ιδίως στις δύο κόρες του, ο θάνατός του να γίνει γνωστός μετά την τέλεση και τη ταφής, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό. Ο τελευταίος θανός της στόχας εκείνων των ανδρών που η μεταπολίτευση του 1974 πρότισε να πετάξει στο Γιάδα. Για τη σταδιοδρομία σου στο στράτευμα, είχε υποχρέωση η πορτεία να στείλει εκπρόσωπο. Ο Στυλιανός Πατακός ήταν ο μακροβιότερος από τους προτέτειους του πραξικοπήματος και της δικτατορίας στην Ελλάδα και εξέπνευσε το Σάββατο λίγο πριν κλείσει τα 104 χρόνια, ενώ είχε αποφυλακιστεί για λόγους ανίκες του βλάβης, παρότι καταδικαστεί σε ισόβια. Το πώς